έτσι λίγο διάδρομο που και πού, τα λέγαμε και ξαφνικά έφυγες. Ξαφανίστηκες. Δεν άντεξες, όμως κάποια στιγμή ήρθες κι εσύ. Ήρθα κι εγώ. Πες μου τι σκεφτήκατε όταν ήρθα. Οχ. Οχ. Τι κάνει εδώ. Σας πέρασε από το μυαλό ότι μπορεί να μπει στην ομάδα. Εμένα μου πέρασε το μυαλό ότι μπορεί να κάνεις κάτι για την εκπομπή. Ναι. Για την ομάδα δεν νομίζω, ήταν ήδη μακριά το παιχνίδι, δεν ήταν για αλλαγές. Δεν είχαν κάτι τέτοιο στο μυαλό τους προφανώς. Αλλά ότι κάτι θα κάνεις εκεί για το παιχνίδι. Μήπως έκανες το quiz, μήπως κάποια εκπομπή, κάτι έξτρα. Εσείς δεν έχετε ιδέα τι γίνεται στην Ελλάδα όλα αυτά. Τίποτα. Διάδομα, ακόμα δεν έχουμε ιδέα τι γίνεται στην Ελλάδα, γιατί εχθές ήρθα. Εντάξει, έχω δει κάποια βιντεάκια, προσπαθώ να συνειδητοποιήσω τι γίνεται γενικότερα. Αλλά το μέγεθος και όλα αυτά που μου λένε δεν μπορείς να καταλάβεις, δεν μπορείς να καταλάβεις, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Ναι, δεν μπορείς να καταλάβεις, νομίζω. Μπορεί να είναι και καλύτερα έτσι. Δεν έχεις ιδέα τι γίνεται με αυτό το παιχνίδι. Δεν, πραγματικά η ελληνική τηλεόραση έχει να το ζήσει πάρα πολλά χρόνια αυτό το πράγμα. Και από άποψη τηλεθέαση, νομίζω ότι καταρχάς είναι το πρώτο παιχνίδι, αν θέλετε, γιατί για παιχνίδι πρόκειται, έτσι, που σε prime time ζώνη, σε 4-5 φορές την εβδομάδα, καταφέρνει και κάνει σε ρή τόσο υψηλή τηλεθέαση. Φοβερό. Το φανταζόσασταν αυτό ποτέ, ή το είχατε συζητήσει μεταξύ σας όσο ήσασταν μέσα? Όχι, ποτέ. Η μόνη φορά που αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να πάει πολύ καλά αυτό το πράγμα ήταν όταν ήρθε ο Σάκης. Όταν ήρθε ο Σάκης Ρουβάς στην παραλία. Ναι, όταν ήρθε ο Σάκης Ρουβάς, για να έρθει ο Σάκης Ρουβάς στην παραλία, πρέπει να είναι πολύ ψηλά τα νούμερα, πρέπει να πάει πολύ καλά αυτό το πράγμα. Έτσι εκεί πήραμε μια αίσθηση, κατά τα άλλα δεν ξέραμε τι γίνεται. Αυτό ήταν πριν από 2 εβδομάδες περίπου. Για τότε σου μιλάω, πριν δεν ξέραμε τι γίνεται. Βλέπαμε τη θάλασσα, το βουνό, τα αγωνίσματα και μεταξύ μας ό,τι γινόταν. Δεν είχαμε κάτι άλλο. Έχετε καταφέρει να καταλάβετε περίπου ο κόσμος πώς σκέφτεται με το ποιος φεύγει? Είδατε δηλαδή να φεύγουν αγωνιστικά δυνατοί παίκτες, να μένει ας πούμε ο Ντάνος, παρά τις αλλεπάλληλες φορές που ήταν υποψήφιος. Αυτό σας έβαλε λιγάκι στη διαδικασία να σκεφτείτε ότι κάτι γίνεται έξω? Το σκεφτόμασταν πολλές φορές πώς σκέφτεται ο κόσμος. Ότι άλλοι λέγανε σκέφτονται αγωνιστικά, άλλοι και τη συμπεριφορά, άλλοι με ποιον μπορεί να ταυτιστεί ο κόσμος. Αλλά σίγουρο δεν είναι τίποτα. Όταν δεν έχεις εικόνα, δεν κάθεσαι από τον καναπέ να δεις τι φαίνεται, πώς, τι γίνεται γενικότερα. Νομίζω ότι οι εικασίες είναι μόνο και δεν μπορείς να ξέρεις. Οπότε δεν το πολύ μελετούσαμε κιόλας. Λέγαμε ότι ναι, μάλλον ψηφίζουν έτσι, μάλλον ψηφίζουν αλλιώς, αλλά όλα ήταν μένα στο μάλλον, γιατί δεν ξέραμε τι γίνεται. Πόσες ώρες είσαι στην Ελλάδα τώρα? Είμαι από